Και ξαφνικά ακούστηκε η φωνή του Γιώργου Παπανδρέου. Ο πρώην Πρωθυπουργός, μέσω του κινητού τηλεφώνου του Γιώργου Ελενόπουλου, έστειλε χαιρετισμούς σε φίλους του στην Πάτρα, οι οποίοι ήσαν παρόντες σε εκδήλωση για την κοπή πίτας στο Κίδησο Αχαΐας. Να ευχαριστήσω όλους που συμμετέχουν σε αυτή τη διαδικασία. Είμαστε σε μια πορεία συγκρότησης και του κινήματος του δικού μας, του κινήματος Δημοκρατών Σοσιαλιστών, και παράλληλα στην προσπάθεια να παράξουμε μια κοινή πορεία για τις μεγάλες αλλαγές που χρειάζεται η Ελλάδα. Αλλαγές που ξεκινήσαμε, τις οποίες βέβαια πολέμησαν, αλλά πρέπει να συνεχιστούν, διότι η Ελλάδα έχει πολλές δυνατότητες. Θέλω να ευχαριστήσω όλους και να ευχηθώ καλή επιτυχία και σύντομα να βρεθούμε μαζί. Βασικός ομιλητής ο κύριος Ελενόπουλος, ο οποίος φρόντισε να επιτεθεί στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, υποστηρίζοντας πως το μόνο που κάνουν είναι διαχείριση της κρίσης. Βρισκόμαστε σε μια πολύ δύσκολη στιγμή. Η χώρα κινείται επί ξηρού ακμής, στην κόψη του ξηραφιού. Η ευθύνη γι' αυτό βαραίνει αυτούς που σήμερα έχουν την ευθύνη της διακυβέρνησής της. Οι ίδιοι διαμόρφωσαν ένα περιβάλλον ασφυκτικό, με όλες τις προηγούμενες κινήσεις και επιλογές. Σήμερα, έρμεα ουσιαστικά, βρίσκονται στα χέρια Ευρωπαίων και Αμερικανών, εκεί δηλαδή που δεν μπορούν να προσδιορίσουν οι ίδιοι το παιχνίδι. Αντιθέτως, έχασαν όλες τις ευκαιρίες για να αξιοποιήσουν τις πιο ευνοϊκές παραμέτρους και θέσεις καθενός εξ αυτών. Ουσιαστικά, γυμνή από επιχειρήματα, χωρίς οπλοστάσιο, αναξιόπιστοι, μόνοι, κατέφυγαν σε μια διαπραγμάτευση η οποία θα προσθέσει νέα βάρη στον ελληνικό λαό. Κάθε μέρα που περνά το κόστος μεγαλώνει και μεγαλώνει σε μια κοινωνία στην οποία επικρατεί απογοήτευση και φόβος πια. Εξήγησε δε και τους λόγους που το κόμμα του Γιώργου Παπανδρέου συμμετέχει πλέον στη Δημοκρατική Συμπαράταξη. Το ακροατήριο πυκνό. Μέχρι και όρθιοι υπήρχαν στην αίθουσα της αγοράς Αργύρι, υποστηρικτές του κεντρώου χώρου που επιζητούν την επιστροφή στις παλιές καλές εποχές.